Μια άλλη απορία λέει, είναι αμαρτία να πηγαίνουμε να μας λένε το φλιτζάνι? Αν δεν πάμε να μας το πουν, αλλά εκεί που καθόμαστε με την παρέα μας, κάποιος πει ότι ξέρει να λέει το φλιτζάνι και μας το πει, αυτό είναι αμαρτία, αφού δεν πάμε με το σκοπό να μας το πουν? Γιατί πολλές φορές το φλιτζάνι, γιατί πολλές φορές το φλιτζάνι, εντός εισαγωγικών το βάζει με ερωτηματικό, βγαίνει, δηλαδή επαληθεύει, η Εκκλησία επιβάλλει κανόνα σε αυτόν που λέει το φλιτζάνι ή σε αυτόν που το ακούει? Και στον έναν και στον άλλον. Λοιπόν, προσέξτε παιδιά, τι είναι το φλιτζάνι? Ένας μαντικός τρόπος, μια μαντική προσπάθεια. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι περίεργος. Ο Θεός δεν τον έκανε περίεργο για τα πονηρά πράγματα. Είναι η περιέργεια που απέκτησε όταν ήρθε ο διάβολος και του υπέβαλε την ιδέα να δοκιμάσει τον καρπόν, ο Αδάμ και η Εύα. Όταν ο Θεός είπε δεν θα δοκιμάσετε, δεν υπήρξε καμία περιέργεια στους πρωτοπλάστους. Τίποτα. Το είδαν πολύ απλό και πολύ φυσικό. Όπως τα έλεγε η μητέρα στο παιδί της, κοίταξε παιδί μου, αυτό εδώ το βάζουμε το γλυκό, δεν θα το πειράξεις. Μπορείς να τρως από εκείνο το άλλο το γλυκό. Το δέχεται το παιδί με πολύ απλότητα. Όταν θα μπει όμως η περιέργεια, και τι να είναι εκείνο το άλλο, τότε τα πράγματα είναι άσχημα. Βέβαια ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, δηλαδή έχει μια αυτονομία, μπορεί να κινηθεί όπως θέλει, αλλά του υπέβαλε ο διάβολος αυτή την περιέργεια. Έκτοτε ο άνθρωπος θέλει να μάθει το μέλλον, θέλει να αποκρυπτογραφήσει το μέλλον ή και το παρόν, το οποίο όμως δεν μπορεί να το γνωρίζει. Δεν ξέρω τι σκέπτεται ο άλλος παραπέρα για μένα, αυτό είναι παρόν, αλλά δεν ξέρω τι σκέπτεται. Έτσι θα έλεγε κανείς πολύ απλά, εάν ο Θεός δεν θέλει να σου πει το μέλλον, ούτε να σου αποκαλύψει την έκταση του παρόντος, μείνε σε αυτό. Όχι, λέει ο άνθρωπος, θα πάω να ερωτήσω. Εσύ ο Θεός δεν μου το λες, εγώ ξέρω και άλλη πόρτα. Και αυτή η άλλη πόρτα ανοίγει διάπλατα, είναι η πόρτα του διαβόλου. Είναι ο διάβολος που πληροφορεί με αυτούς τους μαντικούς τρόπους. Ένας από τους πάμπολους είναι και το φλιτζάνι. Αλλά αυτό είναι δαιμονικό. Είναι η προσπάθεια να γνωρίσω το μέλλον, αλλά θα μου το αποκαλύπτει πάντα ο διάβολος. Γιατί βγαίνει, γιατί μερικά πράγματα τα ξέρει ο διάβολος. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον, αλλά εκείνο που θα είναι για μένα μέλλον, για εκείνον είναι παρόν, μπορεί να μου το αποκαλύπτει. Και ακόμη κάτι άλλο, να επιτρέπει ο Θεός, πολλά σας το έχω πει αυτό το σημείο, να επιτρέπει ο Θεός να επαληθεύει μια μαντική πρόρηση, μόνο και μόνο για να σε τιμωρήσει ο Θεός με το πνεύμα της πλάνης, να προσέχεις σε αυτά τα πράγματα, επειδή πήγες σε αυτή την πόρτα. Είναι όταν σου πω, παιδάκι μου δεν μη πηγαίνεις εκεί πέρα, μα βγαίνει και δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από αυτό. Βγαίνει, σου λέει. Σε τιμώρησε, ήδη σε τιμώρησε ο Θεός με την τιμωρία της πλάνης. Όταν πεις αλήθεια, ώστε είναι δαιμονικό αυτό, δεν σε τιμώρησε ο Θεός ακόμη με το πνεύμα της πλάνης. Θέλει πολύ προσοχή. Όσο δε για εκείνο που θα να βρεθούμε σε ένα τόπο που εκεί κάποιος να αρχίζει να κοιτάζει το φλιτζάνι, εγώ θα κάνω έναν έλεγχο εδώ. Και ποιος σου είπε, παιδί μου, να βρεθείς με μία παρέα που δεν έχεις διαλέξει τους φίλους σου και τις φίλες σου, ώστε κάποιος από την παρέα να φτάνει να κοιτάζει φλιτζάνι? Σε ελέγχω. Πάει να πει ότι η παρέα σου δεν είναι καλή όταν κάνει τέτοια πράγματα. Ύστερα, πώς με το ζόρι μπορεί ο άλλος να μου πει κάτι? Για να δει το φλιτζάνι το δικό μου, πρέπει να πιω τον καφέ και κατόπιν να του δώσω το φλιτζάνι μου για να κοιτάξει. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν υποχώρηση. Με το ζόρι δεν γίνεται. Εγώ το δίνω το φλιτζάνι μου και το κοιτάζει ο άλλος.
Τι πρέπει να κάνω? Μόλις αντιληφθώ ότι υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στην παρέα, δεν έχω παρά να πω: με συγχωρείτε, αυτά που μετέρχεστε δεν είναι καλά, είναι δαιμονικά, εγώ θα φύγω. Σηκωνόμαστε αμέσως και φεύγουμε. Πρέπει δε να σας πω ότι οι σύγχρονοι μαθητές του γυμνασίου, προπαντός του λυκείου, ακόμη περισσότερο των ΤΕΙ και των φοιτητών, οι παρέες, οι μαθητές, μαντεύονται με κάθε τρόπο. Το φλιτζάνι είναι το λιγότερο. Πέφτουνε και σε αυτόν τον φοβερό πνευματισμό που είναι φανερή η παρουσία του σατανά, που τους τρομάζει, που παρουσιάζει φαινόμενα, που το τραπέζι κουνιέται. Πού όλα αυτά? Γιατί απομακρυνθήκαμε από τον Θεό και καθόμαστε και κοιτάζουμε τέτοια πράγματα. Ο χριστιανός ποτέ, μα ποτέ, δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Είναι δε βαρυτάτη αυτή η αμαρτία, και οι κανόνες της Εκκλησίας μας απαγορεύουν τη Θεία Κοινωνία από 5 χρόνια και πάνω να κοινωνήσει κανείς. Λοιπόν, προσοχή. Τίποτε από όλα αυτά, μα τίποτε από όλα αυτά, γιατί δεν είναι αρεστά εις τον Θεό.